Πολύ ευχαριστήθηκα και την κουβέντα μου με τον Νικόλα Μαγαλιό. Ο Νικόλας είναι εκπαιδευτής προσωπικής ανάπτυξης. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός, βαθιά καλλιεργημένος και με γνώση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Μαζί του μιλάμε για τις ξεχωριστές ιδιότητες της καρδιάς, τα θετικά συναισθήματα και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε την καρδιά μας για να ευχαριστιόμαστε τη ζωή μας. Νικόλα, διαβάζοντας ένα άρθρο σου, εστίασα πάρα πολύ στον όρο «καρδιακή συνοχή». Είναι ο όρος που περιγράφει τον τρόπο της καρδιακής λειτουργίας που σχετίζεται με την εμπειρία παρατεταμένων θετικών συναισθημάτων. Πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι τα συναισθήματα και δει τα θετικά συναισθήματα σε σχέση με τη λειτουργία της καρδιάς μας? Πελώριο. Υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορεί η καρδιά να λειτουργεί. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος είναι να λειτουργεί αρνητικά, να λειτουργεί αγχωμένα. Όταν υπάρχει θυμός, όταν υπάρχει εκνευρισμός, όταν υπάρχει απογοήτευση, όταν υπάρχει ανησυχία, τότε η καρδιά λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι ασυνεκτικός. Δεν υπάρχει συνοχή. Ναι. Αυτό όμως χρειάζεται να υπάρχει μια εικόνα για να το καταλάβει κάποιος. Να ρωτήσω. Ο τρόπος δηλαδή που ανεβοκατεβάζει τους παλμούς της καρδιάς, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να πούμε. Η καρδιά μας δεν λειτουργεί όπως ο μετρονόμος. Υπάρχει δηλαδή μια παρανόηση ότι η καρδιά, όταν λέμε 70 παλμούς στο λεπτό, ότι λειτουργεί με ένα σταθερό τρόπο. Mm-hmm. Η καρδιά επηρεάζεται συνεχώς από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, ναι, από τον τρόπο που αναπνέουμε. Οπότε ανεβάζει και κατεβάζει συνεχώς τον παλμό της με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους που είπαμε. Ή χαρούμενα, ή αδιάφορα, βαρεμάρα, χαλαρότητα, κάτι έτσι ενδιάμεσο, ή αγχωμένα. Οπότε έχουμε τρεις βασικές... τρία βασικά mode. Ο τρόπος λειτουργίας είναι 1, 2, 3. Μπορείτε να επιλέξετε με ποιο θέλετε εσείς να λειτουργείτε. Που αυτό, ωραία, εγώ κάποιες φορές καταλαβαίνω, είμαι θυμωμένη και αρχίζω και έχω, ας πούμε, ταχυκαρδία. Καταλαβαίνω ότι η καρδιά μου λειτουργεί λίγο διαφορετικά εκείνη τη στιγμή. Ή είμαι ερωτευμένη, επίσης η καρδιά μου χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα και αλλάζει λίγο ο τρόπος λειτουργίας της. Αλλά αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί διαβάζω και παρακάτω ότι με απλά λόγια, όταν η καρδιά είναι σε συνοχή, όλα τα συστήματα και τα όργανά μας τείνουν να λειτουργούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η καρδιά ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες με τον εγκέφαλο. Άλλη μια παρανόηση λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που διατάζει την καρδιά, έρχεται να πάει στην άκρη. Ο εγκέφαλος λέει 10% των πληροφοριών στην καρδιά και η καρδιά του λέει 90%. Ναι. Θα το πω τώρα για ένα αστείο για να γελάσουν πολύ, μοιάζει με τη σχέση του ζεύγους. Ναι, αυτό θα σε... Άντρας γυναίκα. Οπότε, όταν λοιπόν ο εγκέφαλος λέει 10 και η καρδιά λέει 90, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο εγκέφαλος θα επηρεαστεί περισσότερο από την καρδιά. Δεν επηρεάζεται όμως μόνο ο εγκέφαλος. Ναι. Επηρεάζονται όλα τα όργανα, τα συστήματα και τα υποσυστήματα εντός του σώματος και κάθε ζωντανός οργανισμός σε απόσταση περίπου ενός μέτρου γύρω από το σώμα. Αυτό πώς έχει... εξηγείται, βρε Νικόλα μου, εξηγείται με το πολύ απλό, εντάξει, νιώθω καλά και είμαι καλά. Γιατί λες ότι επηρεάζονται και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί σε απόσταση ενός μέτρου. Από τι επηρεάζονται, την καλή μου τη διάθεση ή συμβαίνει κάτι άλλο στο σώμα μου εκείνη τη στιγμή? Επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς, το οποίο είναι 5.000 φορές ισχυρότερο από τον κεφάλαιο. Wow. Το πεδίο αυτό είναι ολογραφικό, επεκτείνεται δηλαδή ένα μέτρο γύρω από το σώμα μου παντού. Και αυτό που καθορίζει την πληροφορία που θα έχει το πεδίο είναι αυτό που νιώθει η καρδιά. Άρα ούτως ή άλλως η καρδιά εκπέμπει συνεχώς αυτό το πεδίο σε απόσταση ενός μέτρου μακριά από μένα. Το ζήτημα είναι τι πληροφορία θα έχει μέσα αυτό το πεδίο. Θα έχει χαρά, θα έχει εκνευρισμό, θα έχει διαφορία. Τι θα έχει μέσα? Επίσης, για να το προσπαθώ, ξέρεις, συνεχώς να τα κάνω πολύ απλά και να ταυτίσω την γνώση που μου δίνεις αυτή τη στιγμή με πράγματα που συμβαίνουν χωρίς να το πολύ σκεφτόμαστε. Είναι αντίστοιχο αυτό που λέμε ότι πρέπει, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, όταν είμαι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, έχω μόνο καλή διάθεση. Έχει πολύ ωραία ενέργεια αυτός ο τύπος. Έχει να κάνει με αυτό? Ναι. Πλέον οι επιστήμονες έχουν κατασκευάσει ένα ειδικό μηχάνημα. Λέγεται squid. Ναι. Είναι αρχικά, όπως λέγεις, καλαμάρι. Mm. Που μετράνε αυτό το πεδίο σε απόσταση ενός μέτρου. Μπορεί σε 2 χρόνια να μας πούν τελικά το μετράμε σε 2 μέτρα. Μπορεί να μας πούν σε 5. Προς το παρόν όμως είναι απόλυτα επιστημονικό γεγονός ότι 1 μέτρο μακριά από το σώμα η καρδιά μας λέει πώς νιώθει. Και εκεί έχουμε την απόλυτη επιλογή. Τι επιλογή έχουμε, τι εννοείς?
τι συναισθήματα θα φωλιάζουν στην καρδιά μας. Είναι επιλογή μας. Σαφώς. Μα άμα έρθεις εσύ, βρε Νικόλα μου, εδώ τώρα και μου βάλεις τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, είσαι ο προϊστάμενός μου για παράδειγμα, είσαι το αφεντικό μου, είσαι ο σύζυγός μου, είσαι ο πατέρας μου κτλ. Και μου με κάνεις χάλια, γιατί θα αρχίσεις, π.χ. Που είσαι άχρηστη, που δεν κάνεις αυτά που σου ζητάω, που περίμενα από σένα περισσότερα πράγματα και που αρχίζει όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ γίνομαι ένα σκουπίδι, γιατί αντικειμενικά μου έχεις πει βαριές κουβέντες. Δεν θα με επηρεάσεις πάρα πολύ, θα είναι μόνο δική μου επιλογή πώς θα νιώσω εκείνη τη στιγμή. Πρώτον, μπορεί να σε επηρεάσω, μπορεί να μην σε επηρεάσω. Εξαρτάται από το πόσο καλά προετοιμασμένη και ξεσκημένη είσαι. Δεύτερον, μπορεί να σε επηρεάσω και αυτή η περίοδο να κρατήσει 10 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, μπορεί να κρατήσει 15 ώρες. Τι διαφορά υπάρχει σε μένα εάν αν είμαι σε κατάσταση αρνητικών συναισθημάτων 15 δευτερόλεπτα ή αν είμαι 30 ώρες. Στις 30 ώρες είναι βέβαιο ότι θα αρρωστήσεις κάπως. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα περάσει και σε σωματικό επίπεδο. Θυμίζω ότι πρώτα ο άνθρωπος δεν έχει σθένος, χάνει το σθένος του, αλφα στερητικό και σθένος, πρώτα ασθενή, και αν αυτό παραμείνει για αρκετή ώρα, αναλόγως την ένταση πάντοτε και την έκταση του φαινομένου, θα περάσει σε σωματικό επίπεδο και θα είμαστε μετά χωρίς ρόμι. Αλφα στερητικό και ρόμι, άρρωστη. Έχουμε δύο τρόπους για να συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ο τρόπος της εντάσεως, σημαίνει κάτι πάρα πολύ έντονο και κλονίζομαι. Και είναι τόσο έντονο, είναι σοκ ή κλονισμός και μετά από μερικές μέρες ή μερικές εβδομάδες θα αρρωστήσω και θα είμαι και σίγουρος. Και πιθανόν να πάω και στον γιατρό και να το πω και να είναι ανοιχτόν οριζόντων ο γιατρός και να καταλάβει ότι αυτό το πολύ έντονο στρες μου δημιούργησε αυτή την πάθηση. Ναι. Υπάρχει όμως και το διάχυτο στρες και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα στη σημερινή μας κοινωνία που από το πρωί μέχρι το βράδυ, εάν εγώ δεν έχω κοιμηθεί καλά, αν δεν έχω ξεκουραστεί καλά, αν δεν έχω πάρει μαζί μου το βράδυ πριν κοιμηθώ τις καλύτερες των σκέψεων. Αν εγώ λοιπόν το βράδυ πριν κοιμηθώ δω ότι κατακλείζουν την Ελλάδα μαχητές του ISIS, να τι είναι εδώ, ζουν ανάμεσά μας, και κοιμηθώ με αυτό, όλο το βράδυ ο οργανισμός μου θα συνεχώς γυρνάει γύρω-γύρω, θα τις βλέπει, θα τις ξαναβλέπει, θα τις αναμασάει αυτές τις εικόνες. Αν εγώ λοιπόν δεν έχω έναν τρόπο να σταματάω τη συναισθηματική καταιγίδα το βράδυ, αν δεν έχω έναν τρόπο να συνδέομαι με τη δύναμη που υπάρχει μέσα μου, αυτό που με έχουν ακούσει πολλές φορές φίλοι και γνωστοί να λέω παιδεία, και μου λένε ναι, είναι παιδεία. Και τους δείχνω με το σώμα μου, δεν εννοώ εκπαιδεία. Μην μπερδεύεστε. Στην ελληνική γλώσσα η παιδεία είναι κίνηση προς τα μέσα, είναι θηλυκής κατευθύνσεως, είναι κεντρομόλος κίνηση. Δεν είναι φυγόκεντρος. Η εκπαιδεία είναι αρσενική κίνηση. Είναι ο μπαμπάς που μας λέει, βγες αγόρι μου στη ζωή, σου δίνω τα εφόδια. Και σε εκπαιδεύω γι' αυτό. Η παιδεία πώς λειτουργεί. Η παιδεία, αν πάρουμε τον πιο απλό ορισμό που έχω ευχαριστηθεί να μοιράζομαι με ανθρώπους, είναι θεραπευτική δύναμη ψυχής. Ορισμός που τον έδωσε ο Πλάτωνας. Ναι. Θεραπεύω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φροντίζω, υπηρετώ. Άρα τι σημαίνει η παιδεία? Η δύναμη που με βοηθάει να θεραπεύω, να φροντίζω, να υπηρετώ τις αληθινές μου ανάγκες. Να φτάσω στην αλήθεια μου, να φτάσω στο ποια πραγματικά είμαι. Να είμαι στο 3% των ανθρώπων που έχουν μετατρέψει το καταφύσιν, αυτό που αληθινά είναι, σε καταθέσιν, αυτό που εργάζονται. Το υπόλοιπο 97% που ζει ανάμεσά μας, εγώ είμαι στο 3% και το δηλώνω συνεχώς, για να μπουν και άλλοι να το κάνουμε 50 κάποτε. Μπορώ να κάτσω λίγο πιο κοντά σου, είναι κολλητικό αυτό. Είναι κολλητικό. Εμείς, να με πειράσει λοιπόν, στο ένα μέτρο θέλω που να είμαστε σε αυτό το 3%, είμαστε ήδη. Γιατί ένα μέτρο το δικό μου και ένα το δικό σου είμαστε ήδη. Έλα. Έχω μπει στον κύκλο. Δεν δουλεύουμε, δεν είμαστε δούλοι. Παράγουμε έργο, εργαζόμαστε. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε πολύ χρήσιμοι στην κοινωνία. Γιατί είμαστε, βάζω και εμένα μέσα από παρησία, γιατί ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι συμβαίνει και αυτό το 3% παράγει έργο και αυτό το έργο έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Διότι αυτό που γεννηθήκαμε, να το πω με ένα παράδειγμα, θα είναι πιο εύκολο έτσι. Εάν εγώ γεννήθηκα τίγρης, εσύ γεννήθηκες αετός και ένας άλλος γεννήθηκε άλογο. Και πάμε λοιπόν μια μέρα και σας πω, σήμερα θα σας δείξω πώς ορμάμε στο θύραμα. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Δεν είναι η φύση σου τέτοια. Οπότε, αν η φύση σου λοιπόν είναι αετός, να πετάς ψηλά και να κοιτάς, να υποπτεύεις, να ασχολείσαι με τη διάνοια, θα είναι κρίμα να κάτσεις ένα γραφείο και όλη την ώρα να ασχολείσαι με εργασίες πολυτυποποιημένες, παραδείγματος χάρη. Αν η φύση σου είναι λοιπόν να πετάς ψηλά, θα χρειαστεί να ασχοληθείς με κάτι άλλο που σου δίνει αυτό το πέταγμα ψηλά. Οπότε έτσι, συνδέεσαι με αυτό που λέει η καρδιά σου ότι θέλεις να κάνεις.
αυτό το εκπέμπεις παντού γύρω σου, φωτίζει τον εαυτό σου, φωτίζει την κοινωνία και αυτομάτως είναι ο μοναδικός για μένα τρόπος να αλλάξει ο τρόπος και η κοινωνία, ο κόσμος, τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το έχουν από τη φύση τους κάποιοι άνθρωποι, εκπαιδεύτηκαν και κατάφεραν να το φτάσουν. Δεν χρειάζεται να φτάσει, γεννήθηκες με αυτό. Χρειάζεται να θυμηθείς τι έκανες όταν ήσουν 3 χρονών, 4, 5, 6, 7. Τι μας κάνει και το ξεχνάμε. Τι μας κάνει και το ξεχνάμε. Αυτό θα απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Οι γονείς του τον όθησαν σε μια άλλη κατεύθυνση και τους πίστεψε. Η κοινωνία τον όθησε σε μια άλλη κατεύθυνση και την πίστεψε. Η δόξα, το χρήμα, το σεξ, κάτι από όλα αυτά τον όθησε. Δηλαδή, μπορεί να ερωτεύτηκε παράφορα κάποιον και να πέταξε στα συντρίμια, δηλαδή τελείως στον κεάδο, ας πούμε, τη δική του ζωή, διότι θέλει να ακολουθήσει τη ζωή κάποιο άλλο. Μπορεί ο μπαμπάς να του είπε: μα εγώ τόσα χρόνια εργάζομαι για να πουλάς τα κουλούρια μαγαλλιώς. Έχουν το καλύτερο σουσάμι, είναι τα πιο ωραία κουλούρια. Και να πω: μα μπαμπάς μου δεν μπορεί. Και ο παππούς μου ήταν κουλουράς. Άρα και εγώ κουλουράς θα γίνω. Πρέπει και εγώ να γίνω κουλουράς. Και ας λέει με ένα καρδιά μου ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να αντιλαμβάνουμε τι λέει η ψυχή των ανθρώπων, να τους βοηθά να συνδεθούν με αυτό και να το εκφράσουν επιτέλους για να γίνει πιο χαρούμενος ο κόσμος. Εάν δεν το κάνεις αυτό και γίνεις κουλουράς, πώς θα είναι η ζωή σου? Εξαρτάται. Αν εγώ έχω παραμείνει πιστός, έστω κατά λίγον, στην καρδιά μου και όλο, θα πουλάω κουλούρια και θα τους κάνω όλους χαρούμενος. Οπότε δεν θα είμαι ένας κουλουράς που θα λέει: ελάτε κουλούρια, έλα κουλούρι. Θα λέω: κουλούρια, ανοίγω την καρδιά. Τι κουλούρι είναι αυτό, κύριε. Θα περνάς όλο αυτό που έχεις μέσα από αυτό. Θα το περνάω με έναν άλλο τρόπο. Οπότε όλοι θα έρθουν και θα μου λένε: μα εσύ έκανες για ηθοποιός. Ναι. Μα εσύ κάνεις για ψυχολόγος. Μα εσύ κάνεις γι' αυτό. Εγώ το 1990 ξεκίνησα να σπουδάζω την υπερμάθηση μόνος μου. Τι είναι υπερμάθηση? Έπεσε ένα βιβλίο στα χέρια μου, όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, και λέγε το βιβλίο αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που σε ένα μήνα μαθαίνουν αυτά που άλλοι μαθαίνουν σε 12 μήνες. Και άρχισα να εφαρμοζώ τις τεχνικές πάνω μου. Είναι θέμα τεχνικής. Τα πάντα είναι θέμα τεχνικής. Δεν γεννήθηκες, ας πούμε, με πάρα πολύ δυνατό μυαλό? Παρέμεινα πιστός στην πορεία της ζωής μου και εξασκήθηκα επάνω σε αυτό. Άρα η ενέργειά σου εστίασε σε αυτά που θες να κάνεις από εδώ και κάτω, όχι στο να παλεύεις πράγματα που δεν θες. Αρχικά έπαιζα, όπως παίζουμε όλοι μας. Δεν παίζουμε, βρε Νικόλα, δεν παίζουμε. Υπάρχει ένας ορισμός του Ηράκλειτου που, αν σας αρέσει, έπαιζε κάποια μέρα ο Ηράκλειτος στην παραλία. Στο ναό της Εφέσου, στην παραλία, μάλλον θα ήθελα να πάω εγώ τώρα. Γλώσσα, λαμπάνουσα. Μια εικόνα παραλίας τώρα. Και πήγε ήταν στο ναό του Εφέσου και δεν ασχολούταν εκείνη τη μέρα με ανθρώπους, δεν φιλοσοφούσε, έπαιζε κότσια. Ναι. Πεσούς, mm-hmm. που λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα. Ζάρια, τι ήταν. Αυτά τα... Ναι, που ήταν από το κότσι του ζώου. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και του λέει κάποιος: καλά, Ηράκλειτε, εσύ εδώ με τα παιδιά, λέει, τι είναι η ζωή για σένα? Τι? Και απαντάει ο Ηράκλειτος: αιώνες την, πες πεσεύων. Με άλλα λόγια, τι είναι η ζωή? Ένα παιδί που παίζει πεσούς. Mm. Η διαφορά είναι ότι εγώ παίζω ένα παιχνίδι που μου αρέσει, ενώ άλλος παίζει ένα παιχνίδι που θα πει: αρέσει στον μπαμπά μου, αρέσει στη μαμά μου. Αυτό το παιχνίδι θα με κάνει αρεστό στους φίλους μου. Θα έχω πιο πολλά χρήματα και τότε πραγματικά. Οπότε εδώ έρχομαστε σε κάτι που θέλω να το πω με έναν τρόπο, ας ακουστεί κάπως έτσι αμήλικτος. Προδίδουμε τον εαυτό μας. Συνεχώς. Κάποιες φορές είναι κομβικά τα σημεία που τον προδίδουμε. Έρχεται η ώρα που μου λέει η ζωή: θα πας δεξιά ή αριστερά? Όπως ο Ηρακλής στον δρόμο μπροστά της αρετής και της κακίας. Και λέω: έμορε, ας πάω τώρα για λίγο προς την πλευρά της κακίας. Δεν θα πάω στην αρετή, μου βολεύει. Εντάξει, δεν θα με ακουμπήσει πολύ. Θα με ξαναρωτήσει πάλι η ζωή. Τελικά συμφωνούμε, πάμε πιο βαθιά. Ας πούμε εμείς λοιπόν όχι την κακία και την αρετή, ας πάρουμε τη γνώση και την άγνοια, ή τη χαρά μου και την όχι χαρά μου. Πάμε. Και σιγά σιγά σε κομβικά σημεία της ζωής μας επιλέγουν να ξεπουλήσουν τον εαυτό μας. Γιατί? Τι έχει το άλλο, η άλλη πλευρά, και είναι πιο εύκολο να την επιλέξουμε? Είναι όλο αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλω να πάρω την αποδοχή απ' έξω προς τα μέσα. Μας έχουν φορτώσει πράγματα, δηλαδή. Και εμείς τα κρατάμε ακόμα. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος αγώνας στη ζωή των ανθρώπων είναι να βγάλουν από πάνω τους ό,τι δεν είναι δικό τους και να καταλάβουν ποιοι πραγματικά, ποιο είναι το είναι τους, να καταλάβουμε ποιο είναι το είναι μας. Εγώ, δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο που γεννήθηκα και ήρθα, τι ήθελα πραγματικά να κάνω? Τι με κάνει πραγματικά χαρούμενη? Με κάνει χαρούμενη να κάνω εκπομπές, με κάνει χαρούμενη να πουλάω κουλούρια, με κάνει μήπως χαρούμενη να χορεύω, με κάνει χαρούμενη
να είμαι μαμά αποκλειστικής απασχόλησης και να είμαι όλη μέρα με τα παιδιά μου, γιατί αυτό με γεμίζει. Αλλά είμαστε έχουμε χάσει μάλλον και το δρόμο επιστροφής προς τα πίσω, στο να δούμε ποιο είναι το μέσα μας, να μας θυμηθούμε. Πώς μπορούμε να το ξαναβρούμε? Να ορίσουμε τότε θα έπρεπε λιγάκι εδώ πέρα τη μη χαρά. Αν εννοούμε χαρά, το να τραβάω selfie ένα 15 λεπτά, το να δέχομαι 500.000 like το χρόνο και να θεωρούμε χαρά αυτό, όταν εγώ λοιπόν λέω χαρά, όταν όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι οι ψυχολόγοι λέμε χαρά, δεν εννοούμε αυτό. Και μάλιστα δεν υπάρχει, δεν είναι μοναδική λέξη χαρά. Ο Αριστοτέλης που όλη την ώρα μιλούσε για τη διάνοια, την τάξη, τη λογική, μας λέει και μας δείχνει την περιοχή της καρδιάς. Και μας λέει τη λέξη ευδαιμονία. Ο Πλάτωνας, οι πατέρες της Ορθοδοξίας, οι δάσκαλοι του Ζεν, τα μικρά παιδάκια. Όταν νιώθουμε στεναχωρία ή ευρυχωρία, δεν υπάρχει κάποιος που να λέει «νιώθω μεγάλη στεναχωρία» και να δείχνει το γόνατό του. Ούτε κάποιος ποτέ ανησύχησε στον αγκώνα, ούτε ποτέ κάποιος από εμάς. Πάντα νιώθουμε εδώ ευρύ χώρο ή στενό χώρο. Ναι. Αυτό είναι κατάσταση που σου λέω τώρα. Δεν είναι δηλαδή ένα συγκεκριμένο στιγμή, μια στιγμή μάλλον, ένα σημείο όπου βλέπω κάτι ωραίο. Εντάξει, πήρα 15.000 like σε μια ανάρτηση που έκανα, χάρηκα πάρα πολύ και μετά. Αποταμιεύεται στην καρδιά μας αυτό? Δεν αποταμιεύεται. Μιλάω για υπόβαθρο, Αδριανή. Ο ουρανός, όταν είναι γαλανός, όσα σύννεφα και να έχει, αργά ή γρήγορα θα τα βρέξει. Η βροχή αυτή των συννέφων, στη δική μου κατανόηση, λέγεται ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Είμαι χαρούμενος, τολμάω να δω τις ρίζες μου, γιατί αν σηκώσω ψηλά τα κλαδιά και δεν έχω βαθιά τις ρίζες, με την πρώτη δυσκολία έπεσα και αυτό είναι που σημαίνει στην εποχή μας. Όταν ακούω από φίλους μου γιατρούς να μου λένε «έχουμε 100 διαγνώσεις καρκίνου τη μέρα». Όταν μου λέει μια άλλη φίλη μου γιατρός «έχουν αυξηθεί τα εγκεφαλικά 10.000%». Αυτό πρέπει τώρα όχι να ακρούει κόδωνες, να ακρούει την καμπάνα της Παναγίας των Παρεσίων. Μετά το κάψιμο τέλος πάντων. Λοιπόν, να την κρούει και να λέει «παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ». Έχουμε αποκοπεί από τη φύση την εξωτερική, έχουμε αποκοπεί από τη φύση την εσωτερική. Άρα ούτε παιδεία καλή έχουμε, ούτε εκπαίδευση καλή έχουμε. Αυτό λοιπόν τι έχει ως αποτέλεσμα? Να μην θέλω να μάθω ποιος είμαι. Να θέλω συνεχώς να ασχολούμαι με το προσωπείο μου, με αυτό που θα δουν οι άλλοι. Δηλαδή, για να είναι δω, βουλημική είναι κατάσταση καλά. Αυτή. Το μαλλί μου σήμερα είναι. Με βλέπουν καλά, ναι. Με είδαν καλά, ναι. Και μετά να πάω στο σπίτι μόνος μου και να μην μείνω πάλι με τον εαυτό μου, διότι θα ακούσω κάτι, θα δω κάτι, συνέχεια θα με απασχολεί κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Και το επιλέγουμε να έχουμε πολλά ερεθίσματα, για να μην έχουμε αυτές τις στιγμές της παύσης και του «Οπς, ναι. Τι σημαίνει τώρα, τι νιώθεις, πώς νιώθεις, γιατί νιώθεις». Τι σου συμβαίνει, τι παίζει μέσα σου. Μας αρέσει το η συνεχής, να μας αποσπάται η προσοχή από το μέσα μας. Είναι πλέον τάση στο δυτικό κόσμο. Τι φοβόμαστε, τι είναι αυτό που θα δούμε. Γιατί το φοβόμαστε, αφού είναι η φύση μας. Είναι έτσι γεννηθήκαμε με αυτά τα δεδομένα και για κάποια χρόνια της ζωής μας ζήσαμε με αυτή τη διάθεση, αίσθηση. Μέσα στο φως που θα δούμε υπάρχει και σκοτάδι. Πολύ. Οπότε για να φτάσουμε λοιπόν στο φως χρειάζεται να περάσουμε και από το σκοτάδι. Όταν λοιπόν κάποιος ξεκινάει, έρχεται σε μένα και μου λέει «θέλω να καταλάβω γιατί αγχώνομαι». Θα ξεκινήσουμε κάποια πρώτη εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν να αναπνέουμε σωστά, να εστιαζόμαστε στα συναισθήματά μας, να διαχειριζόμαστε τις σκέψεις. Κάποια στιγμή φτάνουμε στη σχέση με τον. Συνήθως φτάνουμε στη σχέση με τη μαμά, με τον μπαμπά. Με τους γονείς. Στη σχέση με τον σύντροφο, στη σχέση με... Κάπου φτάνουμε λοιπόν που οι περισσότεροι σε εκείνο το σημείο περιμένουν πώς και πώς να έρθουν οι γιορτές για να εξαφανιστούν και να μην ξανάρθουν ποτέ. Τι εννοείς? Εάν έχω στη ζωή μου εκπαιδεύσει 100 άτομα, 1000 άτομα, από τα 1000 άτομα 20 τελειώσαν με εντυμότητα την όλη διαδικασία και ήρθαν και μου είπαν «σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πήρα αυτό που ήθελα από σένα, αισθάνομαι εντάξει, γι' αυτό το λόγο ήρθα». Φεύγω ευτυχισμένος, φεύγω χαρούμενος ή δεν μπορώ, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο από σένα, θα συνεχίσω κάπου αλλού. Αυτό δεν τελειώνει άλλωστε ποτέ. Οι υπόλοιποι 980 όμως, λάθρα. Τι είδαν και φοβήθηκαν και έστριψαν? Άλλοι φοβούνται αυτό που βλέπουν μέσα τους και προτιμούν και μου το λένε μερικές φορές που τους βλέπω στον δρόμο, δεν προτίμησα να το θάψω, προτίμησα να το κρύψω. Άλλοι
παρασύρονται πάρα πολύ από το εξωτερικό. Υπάρχει μια τάση τώρα προς εξωστρέφεια, μια τάση να μην μάθω ποιος είμαι, να μάθω πώς να παίζω τους πεσούς που παίζουν τα υπόλοιπα παιδάκια γύρω-γύρω και εγώ δεν μπορώ να είμαι εκτός της ομάδας. Δηλαδή. Η αίσθηση του ανήκει. Εγώ θέλω να ανήκω κάπου. Και πάω και γίνομαι χούλιγκαν και τα σπάω, διότι ανήκω στους φιλάθλους της τάδε ομάδας. Παραδοσιακά δεν συνέβαινε όμως αυτό στην ανθρωπότητα. Μας παρέχει μια ασφάλεια η ομάδα. Άλλο να μας παρέχει μια ασφάλεια η ομάδα της γειτονιάς μας, η ομάδα της οικογένειάς μας, η ομάδα του ιερέως. Μην προσκοληθούμε στην τελευταία εποχή, ας πάμε και πιο παλιά. Ναι. Ότι πηγαίνουμε κάπου και μας λέει ο ιερέας, στην ιδανική εικόνα θα πάμε τώρα. Δεν θα πάμε στην εικόνα του πώς εγώ μπορώ να βλέπω έναν ιερέα στη γειτονιά που μου έρχονται και μου λένε πολλές φορές: καπνίζει, φτύνει, φωνάζει, μιλάει άσχημα. Άνθρωπος είναι. Δεν είναι όλοι σαν τον Πλούταρχο, τον ιερέα του Δελφούς. Και προχωρούσε το δρόμο και ανθίζαν τα φυτά. Δεν ήταν όλοι. Συνοχή. Και αν είχε συνοχή. Αν είχε συνοχή. Υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων, καταγεγραμμένα περιστατικά, που κάθεται κάποιος σε ξερή αμυγδαλιά δίπλα και μετά από μισή ώρα πετάει βλαστό. Αλήθεια. Ναι. Και εγώ πώς θα τα πιστέψω αυτά που είμαι παιδί της Δύσης. Ο λόγος που ξεκίνησα να εκπαιδεύω στην Διάνη αρχικά. Και που πήγα μέχρι την Τσεχία αυτή η χάρη μου κάποια στιγμή, για να μάθω να εκπαιδεύω το βασιλιά τον εγκέφαλο. Ως κλασικός άντρας, θέλω να πω. Ο εγκέφαλος είναι ο βασιλιάς. Η καρδιά τι είναι? Η βασίλισσα. Οπότε πήγα να εκπαιδεύσω τον εγκέφαλο, είδα την ευρωανάδρα σε όλα αυτά τα σπουδαία και τα τρανά. Σε ανδροκρατούμενη κοινωνία. Ναι, ναι. Η γυναίκα δυστυχώς για μένα έχει πέσει την παγίδα να παίζει το παιχνίδι του αρσενικό και αντί να μπει στη δύναμή της. Στη δύναμη της μήτρας της. Του Μάτριξ, τη δύναμη του δημιουργού, εγώ δημιουργώ. Εσύ τώρα τρέχαμε τα σπαθιά σου, τρέχαμε του στυλού σου, πήγαινε στα βουνά, κάνε πολέμου, διότι το αρσενικό έχει την ανάγκη του πολέμου. Δεν είναι απαραίτητα, μην το δείτε ως πόλεμο. Διεκδίκηση. Με απότερο σκοπό την υποταγή στο λανθασμένο τη. Αν θέλω να υποτάξω τον άλλον, αυτό μπορούμε να το δούμε στην πάλη εύκολα. Ναι. Τσιρικά ήμουν απαλλαστή δύο χρόνια. Τι ωραία λοιπόν, τον έβαζα κάτω και έλεγε όλος παραδίνομαι. Όλο το mail. Σηκωνώ πάνω, τον πάτησα από κάτω. Αυτό όμως μετά οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή το είχαν δει ότι είναι ανάγκη του αρσενικού και θέλανε αντί για σύγκρουση να υπάρχει έννοια της άμυλας, δημιουργήσαν τα αθλήματα. Mm-hmm. Οπότε μας είπαν. Διοχέτευσαν όλη την ένταση εκεί. Όλο αυτό το πήραν και το διοχέτευσαν στο πώς θα ξεχωρίζω, θα παίρνω τα πρωτεία μέσα από άσκηση η οποία εν τέλει θα με ηθικοποιήσει. Σεβούν τους κανόνες. Σέβομαι ότι στην αθλητή δίνω χέρι πριν, δίνω χέρι μετά. Παραδέχομαι ότι έχασα. Και τελειώνει εδώ, στην παλέστρα μέσα. Μέσα στην παλέστρα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου. Οπότε. Αυτό είναι το ιδανικό, Νικόλα. Ο βασιλιάς λοιπόν θέλει συνέχεια να λέει: το βασίλειο μας είναι καλύτερο από το διπλανό. Το δικό μας βασίλειο είναι το πιο ωραίο. Οπότε, εγώ όταν γύρισα λοιπόν από το εξωτερικό από αυτή την εκπαίδευση, κάθισα 3 χρόνια και εκπαίδευα εγκεφάλους και μέσα μου δεν ένιωθα ευχαρίστηση. Ένιωθα την ικανοποίηση ότι πήγε καλά κάποιος mm-hmm. και μετά πέφτει μπροστά μου αυτό το ευλογημένο ίδρυμα το αμερικανικό, το HeartMath. Δεκέμβριος του 2003. 16 χρόνια ακριβώς πριν. Ινστιτούτο των Μαθηματικών της Καρδιάς. Τα μαθηματικά της καρδιάς. Γιατί τα μαθηματικά της καρδιάς και όχι της ιστορίας της καρδιάς και όχι κάτι άλλο. Τι εργαλείο είναι αυτό? Διότι η συνοχή μετριέται. Το ανεβοκατέβασμα λοιπόν της καρδιάς που είπαμε έχει πλέον μετρήσιμη παράμετρο. Το βλέπουμε, το μετράμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το φαντασιωνόμαστε. Ναι. Οπότε όταν έρχονται άνθρωποι διάφοροι και μου λένε: εγώ μπαίνω σε χαρά. Μπαίνω σε ευγνωμοσύνη. Θυμήθηκα τώρα και με είδες και κόλλησα γιατί είδα ταυτόχρονα 2 ανθρώπους, σπουδαίους και τρανούς κατά άλλα, που μου είπαν ότι εγώ μπαίνω σε ευγνωμοσύνη. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Mm-hmm. Τους είπα: πάμε να συνδεθούμε στο μηχάνημα να το δούμε. Συνδέθηκαν στο μηχάνημα. Όταν γύρισα την οθόνη. Δεν είχαν μπει σε ευγνωμοσύνη, δεν ένιωθαν ευγνωμοσύνη, φαντασιωνότανε ότι την ευγνωμοσύνη. Ότι αυτό που τώρα είναι ευγνωμοσύνη. Ναι. Ναι, αλλά η καρδιά του δεν το ένιωθε. Και την καρδιά μπορούμε, την καρδιά, εμάς μπορούμε να μας εκπαιδεύσουμε ώστε αυτό που νιώθουμε να φτάνει στην καρδιά μας. Ναι. Αυτή, ύστερα από 16 χρόνια, πόσες καρδιές έχω δει. Πρωταθλητών, πεντάθλου, τριάθλου, τζούντο, στρατιωτικών. Ανδρών των ειδικών δυνάμεων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπαιδεύσεις και πειράματα. Επιχειρηματιών πάρα πολλών. Δεν υπήρξε μία καρδιά που να μην έχει εκπαιδευτεί. Όλες οι καρδιές εκπαιδεύονται. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει σωστή μεθοδολογία, να θέλει κάποιος να εισέρει σε αυτό το. Συνειδητά το, δηλαδή στίβο, να το κάνει. Σε αυτόν τον στίβο και να επιτελέσει αυτόν τον άθλο
να γίνει άθλιος με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, όχι με την μεταφορική λογοτεχνική. Φταίνε Le Miserable του Victor Hugo. Δηλαδή το μετέφρασε κάποιος αντί να πει δυστυχής, το είπε η άθλη. Εγώ λοιπόν είμαι αθλητής. Επιτελώ άθλο. Είμαι άθλιος. Γιατί κουράζομαι πάρα πολύ. Στο τέλος όμως θα πετύχω. Θα μπορώ μέσα σε 3 με 13, 15 δευτερόλεπτα. Μέσα σε μία ανάσα να αλλάζω τον παλμό της καρδιάς μου και να της λέω τώρα χαρά. Σαν ένα μικρό σκυλάκι, δεν είναι. Πώς είναι το μικρό σκυλάκι που μόλις πάει και το χαϊδέψω. Γίνεται σε σύνδεση με τον εγκέφαλο αυτό. Παίρνει το συνειδητό εδώ. Είναι κάτι άλλο. Βγάζω τη λέξη συνειδητό, λάθος χρησιμοποίησα. Η βούληση, ναι. Μπαίνει η βούληση. Άρα συνεργάζονται. Σαφώς. Ο αυτοκράτορας με την αυτοκράτηρα. Τους αναβάθμισα. Μόνο έτσι υπάρχει. Εάν δεις όλες οι παραδόσεις. Μ' αρέσει εκτός από την επιστήμη να παντρεύω και την παράδοση. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, λέει. Γρηγορείτε, κοιτάξτε προς τα έξω, να είστε σε γρήγορση, δεν λέει μόνο προς τα μέσα, και προσεύχεστε. Εμείς σήμερα δεν μιλάμε για το γρηγορείτε, σήμερα μιλάμε για το προσεύχεστε. Κάποιος που προσεύχεται με αληθινή σύνδεση με την καρδιά του, μέσα σε δευτερόλεπτα αυτό φαίνεται στο γράφημα. Είναι απλό. Ο στόχος είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάρα πολύ βασικό. Και πολύ απλά διατυπωμένο. Να ξέρω τι μου γίνεται, βρε παιδί μου. Το ποιόν μου ποιο είναι, αλλά να συνειδητοποιήσω εγώ ποιος είμαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι παιδί της Δύσης και θέλω να τα βλέπω όλα μπροστά μου και να έχω αποδείξεις για αυτά που μου μιλάς, γιατί μέχρι τώρα μαθαίναμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μαθαίναμε για την επικράτηση του εγκεφάλου, ότι okay, η καρδιά είναι και ένα όργανο το οποίο κάνει μηχανικές κινήσεις, διότι έτσι πρέπει να λειτουργεί, σαν αντλία να στείλει το αίμα, οξυγόνο, να μείνει ζωντανός οργανισμός. Μέχρι εκεί δεν τις είχαμε αποδώσει άλλες ιδιότητες. Θέλεις να κάνουμε τα λόγια μας εικόνα? Πολύ ευχαρίστως. Ωραία. Πριν κάνουμε την εικόνα αυτή και το δούμε, λάβει το εξής κατά νου. Από το 2017, στο πάρμα το 2017, που απέκτησα και επίσημα ένα άλλο πτυχίο. Ναι. Ήθελα να πάω παραμέσα και να πω πώς γίνεται αυτό ακόμη καλύτερα και έγινε Heartmath Clinician. Να πάρω όλα τα πρωτόκολλα, να δω, να εκπαιδεύω ανθρώπους με φίλους γιατρούς, νευρολόγους, καρδιολόγους. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει ένας άνθρωπος που να το δει, στη Δύση τουλάχιστον που είμαστε, και να μην το πιστέψει. Άρα λοιπόν εδώ θέλω να προσθέσω αυτή την παράμετρο. Δεν είμαστε λοιπόν στην Ανατολή, όπου η Ανατολή μοιάζει πάρα πολύ με τη γυναίκα. Η Ανατολή μοιάζει πάρα πολύ με την καρδιά. Η Ανατολή είναι πάρα πολύ εύκολη στο να ακούσει και να πάει κάπου. Εδώ έχουμε Δύση. Εδώ έχουμε ανδρική ενέργεια. Κοίταξε πώς έκανες τα χέρια σου τώρα. Αν πάμε στη Δύση, βλέπουμε συνέχεια γωνίες. Δες πώς είναι ναή γοτθική. Δες πώς είναι ναή. Στη Δύση, δες πώς είναι τα γράμματά μας, ναι. Παντού γωνίες. Τα κτίρια μας, παντού γωνίες. Πάμε στην Ανατολή, παντού καμπύλες. Καλά, αυτό έχει και. Okay. Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ αυθόρμητο. Απ, έμεινε εκεί, γιατί μιλούσαμε για την ανδρική ενέργεια, για το. Θέλω να μου αποδείξεις αυτό για το οποίο μου μιλάς και να μου εξηγήσεις γιατί είναι χρήσιμο για μένα αυτό. Θα γίνω πιο. Θα γίνω καλύτερη σε αυτό που κάνω. Θα με βοηθήσει ενδεχομένως να αντιμετωπίσω μια ασθένεια, θα με βοηθήσει να προλάβω οποιαδήποτε ασθένεια, θα θωρακίσει την υγεία μου. Οφελημιστικά θέλω να το δω, γιατί είμαι άνθρωπος της Δύσης. Τρεις λοιπόν κατευθύνσεις. Θα βάλω τα σπαθιά μου τώρα. Τρεις κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύθυνση. Από το 1998 και μετά, που ο Δόκτωρ Μπρους Λίπτον, κυταροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τεκμηρίωσε με απόλυτο τρόπο 95% όλων των παθήσεων προκαλούνται από το στρες. Καλή μου φίλη. Το 5, δεν ξέρουμε τι. Είχα στη χρόνο. Θα μου έρθει απ' έξω η απάντηση, θα πάρω το τάδε που θα υποστηριχθώ απ' έξω ή επενδύσεις στο 95%. Διάχυτο στρες, κλονισμός. Αυτοί οι δύο τρόποι προκαλούν το 95% όλων των παθήσεων και μας είπαν άλλοι επιστήμονες, έχω πολλές μελέτες να σας παραθέσω, 100% όλων των χρονιών παθήσεων. Όλων των χρονιών παθήσεων προκαλούνται από το στρες. Εάν εγώ έρθω και σου πω, έρχομαι ας πούμε γιατί θέλω να κάνουμε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, γιατί έχω άγχος. Ξέρεις, αγαπητέ Νικόλα, εγώ δεν έχω άγχος. Το διαχειρίζομαι μια χαρά το άγχος μου. Πάρα πολύ ωραία, δεν έχω κανένα πρόβλημα στη ζωή μου. Απλά εντάξει, δεν είναι όλα πολύ καλά και θέλω να δω τελικά τι φταίει. Αλλά εγώ το άγχος μου,
Το διαχειρίζουμε πάρα πολύ καλά. Μπορείς να διαπιστώσεις πόσο ψέμα λέω. Ναι. Όχι. Το καταλαβαίνω. Ξέρεις, είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα. Εκτός από και αυτό θα το δω και σε οθόνη και να μου το αποδείξω ότι Ανδριανή. Εντάξει, ναι, εμένα ναι. Θες να με κοροϊδέψεις, κορέτουσα μου κουκλίτσα μου, αλλά εδώ φαίνονται τα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα πλέον. Εκτός από τις καρδιακές βιονάδρες που θα δούμε σε λίγο, υπάρχουν και άλλα μηχανήματα. Υπάρχουν τα μηχανήματα που μπορούμε να δούμε τι κάνουν οι υδροτοποιοί αδένες στο δέρμα μας. Η παραμικρή σκέψη, το παραμικρό ψέμα που πάμε να πούε. Παλιά τα χρησιμοποιούσαν και στα δικαστήρια. Έχει ψεύδου. Ναι. Έχω πολλά τέτοια μηχανήματα. Δεν θα κάνουμε πολλά τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να σου λέω. Όχι. Να κάνουμε ντούντινο τα προσωπικά μας. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω για να ολοκληρώσουμε, η δεύτερη κατηγορία είναι ότι εκτός λοιπόν από το ότι θα είμαι καλά, η δεύτερη κατηγορία είναι ότι θα επικοινωνώ καλά με μένα, με τους συνανθρώπους μου, με το όλον. Όταν κάποιος είναι στην κατάσταση συνοχής, επικοινωνεί καλύτερα με τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται καλύτερα τι του συμβαίνει. Οι άλλοι τον εμπιστεύονται καλύτερα, διότι επικοινωνώντας καλύτερα με μένα, θα σου πω αυτό που είναι αληθινό για μένα. Έτσι. Οι άλλοι θα με εμπιστευτούν και θα με εμπιστεύεται και το όλον. Ας δώσουμε και μια έτσι αρχαιολινική προέκταση. Λοιπόν, εν το παν, παν το εν. Τα πάντα είναι ένα για εμάς τους Έλληνες. Δεν είμαι εγώ και εσύ, αλλού. Έχει σπάσει αυτή η ιστορία, έχει χαλάσει κάπου αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν έχω βελτίωση στην υγεία μου, βελτίωση στην επικοινωνία μου και βελτίωση αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες, στην απόδοση. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ τους μαθητές. Τους φοιτητές. Χρόνια έρχονται παιδιά σε μένα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν έχει υπάρξει, βεβαίως. Δεν έχει υπάρξει ένας, που να μην δώσει τον καλύτερο εαυτό του ύστερα από αυτήν την 5 συνεδριών εκπαίδευση. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που χρειαζόμαστε και πλέον υπάρχουν και οι φορητοί αισθητήρες, πολύ πιο εύκολοι, είναι ένα μικρό αισθητήρα, ο οποίος να απάγει σήματα, να παίρνει σήματα από εμάς. Πλέον υπάρχουν τα Bluetooth. Υπάρχουν οι σύγχρονες. Τον παλμό μετράει. Μετράει τον καρδιακό παλμό, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Θα το δούμε σε λίγο πώς ανεβοκατεβάζει η καρδιά μας τον παλμό της. Μετράει τη συνοχή, μετράει τα μιλιβόλτ και τα χέρτς της καρδιάς. Μας δείχνει δηλαδή αν υπάρχει διέγερση, αν υπάρχει χαλάρωση ή αν υπάρχει το πεδίο που θέλουμε εμείς να μπαίνουμε. Ναι. Δεν θέλουμε πλαδαρά συναισθήματα. Θέλουμε συναισθήματα. Στα συναισθήματα. Ναι, ναι. Θέλουμε μια ισορροπημένη κατάσταση, η οποία κατάσταση αυτή λέει αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και αυτό έχει παλμό. Δεν έχει παλμό καταστροφικό, δεν έχει τέτοια ένταση, υπερβολή ότι θέλει να κάνει. Ωραία. Εμείς τώρα ζημιά θα, θα κάνουμε ένα screening αυτό που συμβαίνει εδώ σε τώρα, μένα. Που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσύ θα πάρεις αυτά τα δεδομένα και από εκεί και μετά θα με εκπαιδεύσεις και θα μου πεις, ωραία, πρέπει να κάνουμε Α, Β, Γ, Δ. Για να φτάνεις από το κόκκινο στο πράσινο. Εάν ήμασταν στο γραφείο μου και είχα τα πιο έτσι εξελιγμένα μηχανήματα, τα θεραπευτικά, θα κάναμε πρώτα κάποιες διαγνωστικές δοκιμασίες. Οπότε θα βλέπαμε πού βρίσκεται η καρδιά της. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού καταρχάς. Τριώρο, γιατί έχω πάρα πολλά να πω. Και μετά από μερικές εβδομάδες εκπαιδεύσεως, δηλαδή, εφόσον σου δείξω τις τεχνικές και περάσουν 6 με 9 εβδομάδες, ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία και βλέπεις μόνη σου ότι. Δεν βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πώς η καρδιά μας έχει ανέβει πλέον, έχει ανεβάσει τη βάση της. Και δηλαδή, θα νιώθω και πιο καλά, προφανώς. Βεβαίως. Θα νιώθω μία αδιάχυτη ικανοποίηση για τη ζωή μου. Και χωρίς προσπάθεια στην αρχή της ημέρας. Θα είμαι συντονισμένη. Θα ξυπνάς το πρωί και θα είσαι. Πρόσεξε, όταν λέω ότι και όταν θα έρθει εμένα ο προϊστάμενος να μου πει, να μου αρχίσει πάλι το ίδιο ποίημα. Που είσαι άχρηστη, που είσαι ανίκανη, που. Okay. Ορισμός του εγώ στρες. Μετά από 9 εβδομάδες πώς θα ανταποκριθώ. Απαντάω αμέσως. Ποιος είναι ο ορισμός του στρες? Η αδυναμία μου, η δυσκολία μου να διαχειριστώ κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα και να ανταποκριθώ επαρκώς βάσει τη δική μου εκτίμηση σε αυτό το ερέθισμα. Ναι. Οπότε βλέπω την κοινωνία και λέω, μα δεν μου αρέσει αυτό. Μα να μου μιλάει έτσι ο προϊστάμενος. Μπλοκάρω. Οπότε έρχεται ο προϊστάμενος και μου λέει αυτά και του λέω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εντάξει, εσύ. Θα το κάνω. Χαλάρωσε λίγο. Και το λέω με έναν διαφορετικό τρόπο και αυτός μπορεί να θυμώσει οτιδήποτε. Μπορεί να μην του πω κάτι, να το πω με έναν εσωτερικό τρόπο. Το εισπράξει όμως. Θα το εισπράξει όμως και αργά ή γρήγορα, ανάλογα με την εσωτερική του κατάσταση σύνδεση με την καρδιά του και πόσο έτοιμος θέλει να είναι να μοιραστεί αυτό, θα έρθει και θα μου πει συγγνώμη. Πόση ώρα γράφουμε, δεν ξέρω πόση ώρα. Κάνουμε 8 εκπομπές για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι για τη συγγνώμη, που όταν θα έρθει δεν θα σου λέει και πολλά εκείνη τη στιγμή. Γιατί εσύ θα είσαι ήδη καλά με τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Δεν θα περιμένεις τη συγγνώμη του προϊστάμενου, του συντρόφου, του μπατζανάκι, του γείτονα. Εσύ είσαι οκ με σένα.
Ο προϊστάμενος Αδριανή λειτουργεί όπως το ειδικό εργαλείο που έχει ο οδοντίατρος. Τι κάνει με αυτό το ειδικό εργαλείο? Σκαλίζει. Ψάχνει να βρει που υπάρχει τρύπα. Εάν δεν έρθει αυτός ο ευλογημένος προϊστάμενος, αυτός ο θυμωμένος οδηγός, να μου δείξει εάν υπάρχει τρύπα ή όχι, εγώ πώς θα καταλάβω που υπάρχει τρύπα? Θα πρέπει λοιπόν να έρθει ο προϊστάμενος και εκεί που, όπου νόμιζε το δόντι μου είναι πεντακάθαρο, η αδαμαντίνη, τα πάντα είναι. Με αυτόν τον ιχνευτήρα, πώς το λένε, θα μου πει κύριος τρύπα. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εγώ αν θέλω να μάθω την αλήθεια, θα πω για να πάω κάτω να δω τη σκιά μου, το γιατί σκοτάδι. Γιατί εμένα με ζόρισε τώρα όλη αυτή η κουβέντα που έκανα με τον Νικόλα. Ακριβώς. Τι κρύβεται εκεί μέσα? Και αυτό είναι μια αυτή είναι μια διαδικασία που αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας, δεν είναι εύκολο να την κάνουμε μόνοι μας. Ιδίως τη σημερινή εποχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς είχα και έχω πάντα δασκάλους και συνεχώς προστρέχω αναλόγως. Σε παρακαλώ πολύ, μου συμβαίνει αυτό. Τι βλέπεις? Ναι, γιατί ο δάσκαλος, όποιος δάσκαλος, όποιος άνθρωπος τέλος πάντων σε πλαισιώνει σε αυτή την προσπάθεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία γνώση να σε, όχι να σε κατευθύνει, να σου βάλει ένα πλαίσιο, να κάνεις το πρώτο βήμα τώρα, δεύτερο βήμα μετά. Είναι όπως όταν ξεκινήσουμε να γράφουμε. Μπορείς να μάθεις μόνος σου να γράφεις, θα τα κάνεις λίγο τσατραπάτρα και μπορεί να ταλαιπωρηθείς και πάρα πολύ. Αλλά όταν πας στην πρώτη δημοτικού ή στον ύπιο, σου λένε πρώτα θα κάνεις το κατσουνάκι, μετά το ημικύκλιο, μετά όλο αυτό θα γίνει κύκλος και το κατσουνάκι θα κάνεις ένα α. Νομίζω ότι οι ειδικοί εκεί έρχονται να μας βοηθήσουν. Υπάρχει κάτι άλλο για μένα που είναι ακόμη πιο σημαντικό, μια και μιλάμε για την καρδιά. Ναι. Ο δάσκαλος έχει, αν θέλεις καλύτερα, κατέχει το βίωμα. Mm-hmm. Δεν είναι απλά κάποιος πιστός, δεν πιστεύει ότι το κάνει καλά. Ξέρει, είναι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Οπότε, όταν, να λέω και να σου πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Με συνέδεσαν σε ένα εργαστήριο νευροψυχολογίας. Ναι. Στην Αγία Παρασκευή, πολλά χρόνια πριν, ένας νευροψυχολόγος του Ευαγγελισμού και άλλοι 5-6 συνάδελφοι. Και μου λένε, τώρα δοκίμασε να αλλάξεις την κατάστασή σου. Σε μελετούσαν. Συνδεδεμένος δηλαδή λοιπόν σε ηλεκτροκεφαλογράφα τεράστιο, που παρατηρούσαν το παραμικρό. Μπαίνω λοιπόν στην κατάστασή μου, την οποία έχω εξασκήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν πέρανα μερικά δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ήδη αλλαγές σε αυτά τα κύματα. Βλέπουμε αυτό, μα καλά, τόσο γρήγορα. Μα δεν είναι θέμα ότι ο μαγαλιός είναι κάποιος ιδιαίτερος, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Απλά εξασκήθηκε λίγο παραπάνω. Όταν προκαλούσα πυρετό κατά βούληση και είχα 36,6 βαθμούς Κελσίου. Σε 2 εβδομάδες μπορείς να το πετύχεις κι εσύ. Μπορείς όμως σε 2 εβδομάδες να πεις ότι θα ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν θα πηγαίνω 3 φορές την ημέρα θα πηγαίνεις στη δουλειά σου. Ο έρωτάς σου όμως θα είναι αυτό. Θα ξυπνάς και θα σκέφτεσαι πώς πέτυχε 36,6 τη μία παλάμη και μετά 38,6 την άλλη. Και μετά είπα στον αυτό μου, ωραία τώρα, βγες από αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα. 36,6 αυτή η παλάμη, να μείνει και που είναι, 38,6 την άλλη. Αυτό τι το κάνει το μυαλό? Συνδέσει με την καρδιά. Ναι, ναι, αυτή είναι άλλη εκπαίδευση. Ναι. Αυτή είναι άλλη εκπαίδευση. Είναι μια εκπαίδευση που μπορεί κάποιος που έχει, ας πούμε, σύνδρομο του Ρέτ. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Τι είναι, έχει σύνδρομο? Του σύνδρομο του Ρέτ, που παγώνουν τα άκρα του. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, όλοι όσοι αγχωνόμαστε, ένα από τα πρώτα που συμβαίνει είναι ότι αποσύρεται το αίμα από περιοχές, πώς είναι τα δάχτυλα, πώς είναι πατούσες. Γιατί χρειάζεται το αίμα να πάει στην καρδιά, στους πνεύμονες, στους τετρακεφάλους, στους δικεφάλους, διότι χρειάζεται να ενεργοποιηθεί. Για να λειτουργήσει το σώμα. Το ένστικτο πάλης φυγής. Να φύγω. Γιατί άμα κάτσω εδώ θα με φάει η αρκούδα. Να φύγω γιατί θα με φάει η αρκούδα. Να επιτεθώ στην αρκούδα, γιατί εάν δεν επιτεθώ στην αρκούδα τώρα θα φάει και εμένα και τα παιδιά μου. Οπότε θα θυσιαστώ για να φάει τα παιδιά μου. Να μην φάει τα παιδιά μου, συγγνώμη. Ναι. Γλώσσα λανθάνωσα. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις, και εμένα τα άκρα μου έχουν παγώσει, γιατί έχω αγχωθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει το χρόνο ό,τι να είναι, αλλά είναι τόσο ωραία η κουβέντα μας που θα μπορούσαμε να μιλάμε απεριόριστες ώρες. Να κάνουμε τις δοκιμές μας. Αμέσως. Να κάνουμε το ξεμπρόστιασμα σε όλο το κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Εδώ θα με συνδέσει ο Νικόλας με μία, εγώ θα το έλεγα, εφαρμογή, application. Είναι ένα, πώς το είπες πριν? Είναι καρδιακός βιοσυντονισμός, πώς το είπες? Καρδιακή, είναι συσκευή καρδιακής βιοανάδρασης. Βιοανάδρασης, ό,τι θέλω λέω. Μην με ακούτε μένα, τον άνθρωπο να ακούτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε. Αυτή η συσκευή λοιπόν θα κάνει, ουσιαστικά θα αποτυπώσει σε εικόνα την κατάστασή μου. Και για σένα αυτό θα είναι, ναι, ένα εργαλείο. Δεν είναι ότι με συνδέεις εδώ και με στρώνεις, με φτιάχνεις. Απλά θα δεις τι μου συμβαίνει. Για να με βοηθήσεις, ναι, να κάνω παρακάτω την εκπαίδευση έτσι όπως χρειάζεται. Επιστρέφω σε αυτό που είπα πριν. Καταρχάς, σαν ακτινογραφία. Καταρχάς έχω το βίωμα. Οπότε έχοντας το βίωμα, το σύστημά σου καταλαβαίνει ότι αυτός που μιλάει τώρα
δεν πήγε και αγόρασε τη συσκευή 5 ώρες πριν, δεν εκπαιδεύτηκε μέσα από 10 βιντεάκια στο YouTube. Λέω για μια σύγχρονη τάση που ναι. βλέπω και αμέσως βγαίνω και μιλάω, λες και είμαι παίοντας. Έχω το βήμα λοιπόν 16 χρόνια. Δεύτερον, θα σου δώσω τις οδηγίες, διότι έχω μάθει τόσα χρόνια να μπορώ να διαβάζω τι συμβαίνει στη συσκευή και να καταλαβαίνω. Οπότε, το μοναδικό που θέλω από σένα τώρα είναι μια παράκληση να είσαι σχετικά ακίνητη, για να μην μπερδευτεί το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην αρχή ότι έχει διάφορα γραφήματα, ώστε να είναι ενδιαφέρον και σου σε παροτρύνει τώρα το μηχάνημα, σου λέει, αν θέλεις, εστιάσου στην περιοχή της καρδιάς σου, όπου εστιάζεται η προσοχή μας, εκεί πηγαίνει ο νους μας, όπου πηγαίνει ο νους μας, εκεί πηγαίνει η ενέργεια. Εστιάζουμε λοιπόν στην περιοχή της καρδιάς και για λίγο αρχίζω να εισπνέω, να κρατάω τον αέρα, λες και εισπνέει η καρδιά μου, και να εκπνέω, λες και εκπνέει η καρδιά μου. Και αυτό να γίνεται με συνοχή. Δηλαδή να εισπνέω, βοηθά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό το γράφημα που βλέπουμε είναι η μεταβλητότητα του δικού σου καρδιακού παλμού. Βλέπουμε πόσο ωραία ανεβαίνει και πόσο ωραία κατεβαίνει η καρδιά σου. Α, γιατί πάει εκεί πάνω. Και αυτό μας λέει, πάει πάρα πολύ καλά, βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνάφεια στο κάτω γράφημα από το κόκκινο που ξεκινήσαμε. Πήγαμε στο ωκεανό, από το ωκεανό μπαίνουμε στο πράσινο. Τι είναι το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο, τι αποτυπώνει? Το κόκκινο αποτυπώνει την όχι συνοχή, τη χαμηλή συνοχή, αν θέλεις. Και χαμηλή συνοχή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου θα είναι ή... το πιθανότερο είναι να είναι αδιάφορη. Ναι. Μπορεί όμως να είναι στενοχωρημένη, να είναι αγχωμένη. Πάμε στην κατηγορία των αρνητικών συναισθημάτων. Πάμε στην κατηγορία, ναι, προς τον αρνητικό συνήθως. Από την ώρα που μπαίνουμε στο ωκεανό και μετά αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μπήκε στο πράσινο, μπορώ να εικάσω ότι ή κάτι ωραίο σκέφτηκες, έστω για λίγο, έστω στιγμία. Λοιπόν, και ξανά έπεσε όπως βλέπεις. Και ένα άλλο σπουδαίο που χρειάζεται να καταχωρήσουμε εδώ πέρα είναι ότι για να μπορέσει η καρδιά να πείσει τον εγκέφαλο και το σύστημα και να εκρίνουν 1440 περίπου ορμόνες, 1440, ναι, νευροχημικές διαδικασίες να συμβούν μέσα σε 5 λεπτά, χρειάζεται επί 5 λεπτά να είμαι στο πράσινο. Όπως εσύ τώρα στο για πράσινο. Για να το παριστώ. Ναι, να για είμαι... να πιστεί το σύστημα ότι τώρα ήρθε η ώρα να πλημμυρίσω τον οργανισμό μου με τις ορμόνες της αντιγύρανσης. DHA. Μα θα το πάρω και απ' έξω. Έτσι γιατί είναι. Να μην παράγω την DHA από μόνος μου, γιατί να μην παράγω τις ορμόνες που θέλει ο οργανισμός μου για να είναι χαρούμενος? Άμα εγώ νιώθω ότι είμαι καλά εδώ που είμαι, γιατί να μην θέλω να παραμείνω? Δηλαδή θα φροντίσει και το σώμα μου να έχω υγεία, να έχω σφρίγος, για να παραμείνω σε αυτή την ωραία κατάσταση. Και να συνεχίζω να δώσω μια παράταση σε όλο αυτό το πράγμα. Με πρόλαβες. Αυτό ήθελες να πεις. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο αυτής της διαδικασίας. Κάποιος εφίζεται. Στα τάρταρα. Πεθαίνω. Εμένα τώρα με αγχώνει. Εσύ τώρα μπήκε σε κόκκινο επειδή κινείσαι. Α. Βλέποντας τον καρδιακό σου παλμό. Περίμενε. Σύμφωνα με την πείρα μου, επειδή κινήθηκες και επειδή επίσης μιλάς και η αναπνοή σου γίνεται πιο κοφτή και πιο απότομη, βλέπουμε ότι αγχώθηκε το σύστημα. Αν τώρα κάνεις το εξής, θέλω να ανακαλέσεις και να κρατήσεις για λίγο στην οθόνη του νου σου κάποια εικόνα που να έχει σχέση με τρυφερότητα. Να είναι σαφής αυτή η εικόνα, βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, τι αισθανόμουν και την ώρα που αισθάνομαι ότι αισθανόμουν, ενισχύω αυτό το φαινόμενο με τον τρόπο ύσπνευσης που είχαμε πει μόλις πριν από λίγο. Ισπνέω, σαν να ισπνέει η καρδιά μου όλο αυτό που συμβαίνει και όλη αυτή τη χαρά πλέον θέλω να τη μοιραστώ, γιατί είναι το φυσικό της καρδιάς να μοιράζεται τη χαρά της. Και όλο αυτό το εκπνέω. Ξανά το εισπνέω. Και ξανά το εκπνέω. Βλέπουμε μέσα σε δευτερόλεπτα, εσύ μήνες αυτό, ότι είναι απόλυτα συνοχικός η μεταβλητότητα του καρδιακού σου ρυθμού. Βλέπουμε ότι η συνάφεια έφτασε στο 7. Για να μπει κάποιος στο 7 και για να μείνει στο 7 για αρκετή ώρα, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το μηχάνημα λοιπόν μας λέει άψογη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, ανεβαίνει και κατεβαίνει με τον τρόπο ενός 10χρονου, 12χρονου, 18χρονου παιδιού. Μπεμπέκα. Ναι. Κουνήθηκα τώρα. Ναι. Sorry. Είσαι στο πράσινο και αυτό επίσης μας δείχνει ότι όπως συμβαίνει με τις περισσότερες γυναίκες, πολύ πιο εύκολο από τους άντρες, και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα παιδιά,
Δηλαδή, να μου πεις ποιος είναι ο πιο εύκολος για να μπει σε αυτή την κατάσταση. Μικρά κοριτσάκια. Μετά, μικρά αγοράκια. Μετά, γυναίκες. Τελευταία και καταεδρωμένοι άντρες. Διότι οι άντρες έχουν επενδύσει όλη την ύπαρξή τους στην πανοπλία. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα, ότι θα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να καταλάβω κι εγώ ίδια, αγάπη μου γλυκιά, στα κόκκινα είσαι όταν σκέφτεσαι αυτό. Στα πράσινα είσαι όταν σκέφτεσαι αυτή την εικόνα από τη ζωή σου, όταν ανακαλείς αυτή την σχέση, αυτό το σκηνικό, αυτό. Άρα προσπάθησε να περάσει περισσότερο χρόνο με αυτά που σε φτάνουν στο πράσινο. Και να βγάλεις από τη ζωή σου αυτά που σε φτάνουν στο κόκκινο, ενδεχομένως. Στο γρηγορείτε και προσεύχεστε, γρηγορώ ώστε να αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα ρεθίσματα που δεν μου ταιριάζουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν με ταιριάζουν, τα μέρη γενικότερα, τι δεν μου ταιριάζει. Και στο προσεύχεστε, καλλιεργώ συνεχώς αυτή την κατάσταση, ώστε συνεχώς να αναβαθμίζω την καρδιακή μου κατάσταση. Εκεί που την έφτασα, εκεί μένει. Την άλλη μέρα το πρωί θα ξυπνήσω από εκεί. Εάν την αναβαθμίζω μερικές εβδομάδες αργότερα, θα μείνω εκεί. Οπότε ξεκινάω από εκεί. Άρα λοιπόν παραμένω σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι σκέψεις. Θέλω να το τονίσω αυτό. Για μένα το positive thinking είναι μια νέα καραμέλα, ας το πούμε έτσι. Και αγχωτικό. Και πολλές φορές αγχωτικό. Στα κόκκινα πήγαμε, βλέπεις. Λοιπόν, για μένα σημαντικό είναι το, αν το πούμε στα αγγλικά, ας το πούμε positive feeling. Να μένω στα θετικά μου συναισθήματα, διότι η σκέψη, ξαναλέω, ας το πούμε έτσι, ο άντρας. Αν δεν βρει την κατάλληλη γυναίκα να γίνει αυτό το σμίξιμο, όλη αυτή την ιδέα που έχει για τον εαυτό του θα την πετάξει στα σκουπίδια. Άρα λοιπόν οι σκέψεις είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αφήστε τις σκέψεις να κυλάνε σαν ξερά φύλλα πάνω στο ριάκι. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Μου ήρθε έμπνευση τώρα Ορθόδοξη. Τι εστιν ο νους όρνεων ταχύπετες και ανεδέστατων. Οπότε εγώ καταλάβω ότι πετάει από εδώ και από εκεί. Γρήγορα και με ανέδεια. Εκεί που θα μείνω όμως, εκεί που θα εστιάσω την προσοχή μου και εκεί που θα το φορτίσω. Τι σου είπα πριν, δες μια εικόνα, άρα πρώτα βλέπω, άκου μετά και μετά νιώσε. Αν εγώ δω μια εικόνα και εκείνη τη στιγμή έχω τεχνικές, που αυτές οι τεχνικές άλλου μονοπατιού, του δρόμου της διανοίας, της εξωστρέφειας που είπα πριν, ναι. Ο οποίος, παρένθεση που μας αρέσουν αυτά να τα ωραία, να το βγάλω αυτό. Να το σταματήσουμε το πρόγραμμα. Ο δρόμος της διανοίας στην Ινδία λέγεται Diana, μοιάζουν οι δύο λέξεις. Στην Κίνα λέγεται Jian, πάλι μοιάζουν οι λέξεις. Και στην Ιαπωνία λέγεται Zen. Ο δρόμος λοιπόν της διανοίας είναι ο δρόμος της απόλυτης εγρήγορσης, της χαλαρής επαγρύπνησης, του πώς είναι η γάτα. Χαλαρή επαγρύπνηση. Όλοι οι κορυφαίοι εκτελεστές που έχουν μελετηθεί από πιλότους στις ΗΠΑ έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Πρασινοσκούφιδες, σπουδαίους εκτελεστές, όλοι έχουν τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που θα πούμε τώρα. Βρίσκονται σε κατάσταση επαγρύπνησης, άρα έχουν επίγνωση, είναι στο εδώ και τώρα, έχουν επαφή με το σώμα τους και με το περιβάλλον και δεύτερον, αυτό γίνεται πάρα πολύ χαλαρά και συνοχικά. Οι πιο εύστοχοι πιλότοι ήταν πολύ πιο ήρεμοι από τους υπολείπους πριν ρίξουν τη βολή. Την ώρα που πήγαν να ρίξουν τη βολή, η εγρήγορση ανέβαινε κατακόρυφα, ήταν απόλυτα εστιασμένη και μετά ξαναχαλαρώναν. Ο Σουμάχερ, ο σπουδαίος αθλητής που έχουν μελετήσει επίσης, είναι πάρα πολύ πιο ήρεμος. Βεβαίως, είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Είναι τα χαρακτηριστικά της γάτας. Ο λόγος που το καλοκαίρι μας πέρασε, πήγα στις ΗΠΑ και εκπαιδεύτηκα ως τρέινερ, ήταν διότι πλέον έχω και την εκπαίδευση και την άδεια από το Ινστιτούτο Μαθηματικών της Καρδιάς και για την ακρίβεια έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι. Να είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζεται αυτό και είναι η χαρά μου που είναι αυτό στην Κρήτη. Να είμαι πρώτη παγκόσμια. Πρώτη πανελλήνια σίγουρα. Να είμαι ο πρώτος Έλληνας τρέινερ. Έχω λοιπόν το δικαίωμα και τις πιστοποιήσεις να μπορώ πλέον να το απλώνω αυτό ομαδικά. Οπότε από το Φεβρουάριο ξεκινάω πλέον να πηγαίνω σε επιχειρήσεις, να πηγαίνω σε σχολεία, να πηγαίνω όπου υπάρχει ανάγκη με δύο γνώμονες. Ο ένας ο γνώμονας είναι ο φιλανθρωπικός, όπου δηλαδή υπάρχει ανάγκη από κάποιο γυροκομείο. Από κάποιον παιδικό σταθμό έχει τύχει να με καλέσουν παλιά και να τους πω διάφορα. Παιδικό σταθμό, ναι, διότι θέλουν δασκάλες. Δάσκαλοι, εκπαιδευτές, αν υπάρχει κάποιος τηλεοπτικός σταθμός. Όποιος θέλει να πάει να το δείξω αυτό για να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του, είμαι πάντοτε παρόν. Όταν όμως υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να το πετύχουν αυτό με πρόκληση, εγώ πλέον έχω τη δύναμη, έχω πλέον τα στοιχεία και η τεχνολογία σε συνδυασμό
με τις τεχνικές, σε συνδυασμό με τη γνώση τη δική μου και τη δική σου εξάσκηση. Μόνο αυτό χρειάζεται. Συνειδητή συμμετοχή. Εάν είναι σωστή κατεύθυνση λοιπόν που θα σου δείξει κάποιος, αυτό που απομένει μετά είναι η εξάσκηση από σένα. Για να ξέρετε τι σας γίνεται. Θα το κλείσω έτσι εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Εσύ τώρα εδώ μπορείς να καταλάβεις. Ο λόγος που δίνουμε τα χέρια μας είναι διότι έτσι ενώνεται ταχύτερα ο παλμός της καρδιάς μας πιο δυναμικά. Και ερχόμαστε πιο κοντά. Όταν κάποιος δεν ξέρει τι του συμβαίνει με τον άλλον, την ώρα που δίνει και ανταλλάσσει πληροφορίες, καταλαβαίνει βαθύτερα αν αυτός ταιριάζει με το δικό του μονοπάτι ζωής για να συμπορευτούν ή αν δεν ταιριάζει. Και αν ακούμε την καρδιά μας, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τι μας γίνεται. Και εσείς τώρα θα πάτε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.